Η διασκέψη βέβαια σήμερα και για τους αυτοκινητιστές και στα Χανιά, όπου τα 206 οχήματα που ανήκουν στον σύνδεσμο αυτοκινητιστών ταξί τράβηξαν χειρόφρενο, όπως και στις άλλες περιοχές. Τα ταξί εξυπηρετούν μόνο έκτακτα περιστατικά. Καθολική ήταν στα Χανιά η συμμετοχή των αυτοκινητιστών ταξί, κυρίως στην πόλη, στη στάση εργασίας που ισχύει σε πολλές ελληνικές πόλεις. Εμείς σε επίπεδο νομού και ειδικά εδώ στην πόλη του Χανίων έχουμε συμμετοχή στα 100%. Η αντιδράση των αυτοκινητών ταξί και στα Χανιά ήταν έντονη στην ακύρωση από τον Υπουργό Μεταφορών κ. Ραγκούση των όσων είχαν συναποφασιστεί με τον πρώην Υπουργό Δημήτρη Ρέπα για το θέμα της απελευθέρωσης του επαγγέλματος. Έπεσε σαν βόμβα στον κλάδο οι δηλώσεις του κ. Ραγκούση, που λίγο ως πολύ ακυρώνουν όλη την εργασία που είχε γίνει μεταξύ Ομοσπονδίας και του προκατόχου του κυρίου Ρέπα. Οι ιδιοκτήτες και οδηγοί ταξί ξεκίνησαν και στα Χανιά από τις 5 το πρωί της τρίτης στάση εργασίας, που θα διαρκέσει μέχρι αύριο στις 3 μετά το μεσημέρι. Οπότε αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί και η συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Αυτοκινητιστών Ταξί με τον κύριο Ραγκούση. Είμαστε προετοιμασμένοι για όλα και αν θέλετε θα σας πω ότι έχουμε στο πίσω μέρος του κεφαλιού μας κινητοποιήσεις τέτοιες ώστε δεν έχει ξαναδεί ο κλάδος μας. Και στα Χανιά κινούνται μόνο τα ταξί που ορίζονται από τους συλλόγους για λόγους εκτάκτων αναγκών. Στον απόϊχο των κινητοποιήσεων των εργαζομένων αναφέρουμε πως και το εργατικό κέντρο Χανίων, ακολουθώντας το παράδειγμα του ΕΚΙ, του εργατικού κέντρου Ηρακλείου δηλαδή, αποκήρυξε σήμερα τους βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, χαρακτηρίζοντας τους ανάξιους να εκπροσωπούν εργαζόμενους. Να συνεχίσουμε όμως, έχουμε κοντά μας τον κύριο Πλουμίδη, ο οποίος είναι πρόεδρος των ιδιοκτητών ταξί του νομού Ηρακλείου. Καλησπέρα κύριε Πλουμίδη. Καλησπέρα σας και στους ακροατές σας. Καταρχήν ακούσαμε τον κύριο Πετράκη, ο οποίος μίλησε και στο χθεσινό μας δελτίο ειδήσεων, τον γνωρίζετε βεβαίως καλά, είστε συνάδελφοι. Τι σημαίνει δεν ξέρουμε πού θα φτάσουμε και δεν μας ενδιαφέρει και ο τουρισμός και οτιδήποτε? Κοιτάξτε, εμείς ο τουρισμός μας ενδιαφέρει. Αυτή τη στιγμή όμως, όταν βλέπουμε ότι χάνουμε τα πάντα, χάνουμε την περιουσία μας, δεν θα μπορούμε να ζήσουμε τις οικογένειές μας. Τι να ζητάξουμε τον τουρισμό, θα ζητάξουμε και το μέλλον των παιδιών και της οικογένειάς μας. Ναι, και όταν λέει ο κύριος Πετράκης ξέρουμε που θα φτάσουμε, συνάδελφός σας είναι συνδικαλιστής ομοίως. Πού θα φτάσετε, δηλαδή, προφανώς το μόνο σας όπλο είναι κινητοποίησης, απεργίες. Θα κλείσετε δρόμους, τι θα κάνετε? Κοιτάξτε, αυτό θα το αποφασίσει η γενική μας συνέλευση. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή, δεν είμαι συνειδητοποιημένος καταρχάς να μιλήσω. Πάντως, όπως είπε και ο κύριος συνάδελφος, ο Λευτέρης Πετράκης, και αν κατεβείτε κάτω τώρα να δείτε το κλίμα πώς είναι στη πιάτα του ταξί, είναι ανάστατο. Κρατούμε τους συναδέλφους με νύχια και μπεδόνια, θέλουν να προχωρήσουν κινητοποιήσεις είτε κλεισίματα του αεροδρομίου, είτε στο λιμάνι, είτε φορείες, είτε τέτοια πράγματα. Λοιπόν, περιμένουμε να γίνει συνάντηση με τον κύριο Ρακούση και μετά να κάνουμε τη συνάντηση μας. Πιστεύετε ότι θα υπάρξει κάποιο συμβιβασμός, κάποια λύση στο πλαίσιο τουλάχιστον τη συμφωνία που είχε υπάρξει από τον κλάδο με τον κύριο Ρέπα? Κοιτάξτε, θέλω να το πιστεύω, έστω και τελευταία στιγμή θα επικρατήσει και δεν θα επικρατήσει η αλαζονία του κυρίου Ραγκούση, γιατί μέχρι στιγμή. Πιστεύετε, κύριε Πλουμίδη, ότι είναι θέμα αλαζονίας του νέου υπουργού ή μήπως έχει μπει και τούτη εδώ η ιστορία μέσα στο πλαίσιο του μνημονίου, οπότε τα πράγματα είναι άσχημα, για να λέμε τα πράγματα όπως είναι? Κοιτάξτε, έχουμε βρει τώρα όλοι και λέμε για το μνημόνιο, για το μνημόνιο. Όχι, σας ερωτώ από τη γνώση σας. Εμείς λοιπόν κάναμε διαβούλευση με τον προκάτοχο του, τον κύριο Ρέπα, εδώ και ένα χρόνο η Ομοσπονδία, όχι εμείς. Σωστό, είναι γνωστό αυτό και είχε λοιπόν υπάρξει και μια συμβαστική λύση, να το πούμε. Δηλαδή αυτό το έργο του κυρίου Ρέπα πάει στα σκουπίδια, γιατί εφόσον άλλαξε, έκαμε ένα σχηματισμό η κυβέρνηση. Ναι, αλλά λέω, ερωτώ κύριε Πλουμίδη, πώς αλλάξαν και τα δεδομένα. Δηλαδή, μήπως πλέον δεν υπάρχει κανένα περιθώριο υποχώρησης, έστω κατ' ελάχιστον. Αυτό λέω. Μα εμείς ζητούμε το αυτονόητο. Δηλαδή, τι εννοούμε? Αν δείτε στα ευρωπαϊκά κράτη, μας είχαν βάλει, κάναμε κάποιες μελέτες η Ομοσπονδία σε 4 ευρωπαϊκά κράτη, πώς διέπεται ο νόμος του ταξί. Λοιπόν, εμείς δεν ζητάμε τίποτα περισσότερο ή τίποτα λιγότερο. Θέλουμε να σεβαστούν αυτά τα πράγματα και να πάμε σε αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, αν δείτε παράδειγμα στην Ευρώπη, κατά μέσο όρο ανασύλλου κατοίκου είναι μία άδεια. Εδώ εμεί συμφωνήσαμε ότι ανασύλλου κατοίκου θα είναι δύο άδειε. Λοιπόν, γιατί αυτή τη στιγμή τα πήρε πίσω η κυβέρνηση, δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, χωρί καν να κάνει συζήτηση με την Ομοσπονδία και να μα πει. Κύριε Πλουμίδη, διαφωνώ. Το μείζον σε όλη την ιστορία είναι ακριβώ οι άδειε. Κοιτάξτε, είναι οι άδειε, γιατί εμεί αυτή τη στιγμή ξέρετε πολύ καλά ότι πολλοί συναδελφοί και όλοι μα ρωτώ ω μέσο, ω απλό πολίτη, αν θέλετε, άσχετο με τον κλάδο σα.
για να καταλάβω και εγώ τι συμβαίνει. Γιατί ο κόσμος ταλαιπωρείται με τις απεργίες των ταξί, έτσι δεν είναι? Το ξέρουμε, το κακά τα ψέματα, στην Ελλάδα το ταξί είναι βασικό μέσο μεταφοράς και το ξέρουμε όλοι. Το ξέρουμε και ζητάμε συγγνώμη από το επιβατικό μας κοινό, αλλά δυστυχώς μας ευθυδιάσανε. Δηλαδή, ενώ περιμέναμε ότι ήταν έτοιμο το προεδρικό διάταγμα και πήγαινε προς υπογραφή, ξαφνικά βρεθήκαμε επί ξύλου κρεμάμενοι. Τι να κάνουμε, η μόνη λύση που μας μένει είναι η απεργία. Μάλιστα. Λέτε ότι ενώ υπήρχε συμφωνημένη η υπόθεση η δική σας, όδευε προς υπογραφή το προεδρικό διάταγμα, έρχεται ο καινούριος υπουργός μετά τον μετασχηματισμό και τα αλλάζει πλήρως. Σας λέει, κύριοι, από το μηδέν. Και εν πάση περιπτώσει θεωρείτε ότι είναι μια απόφαση η οποία ελήφθη χωρίς να ληφθεί υπόψη η δική σας γνώμη. Αλλά εγώ σας ρωτώ, επειδή το μείζον είναι οι άδειες, οι αδειοδοτήσεις. Συζητείτε από πολλούς. Και ναι, μεν είναι ένα φαινόμενο που στην Κρήτη ενδεχομένως να μην εμφανίζεται και καθόλου. Αλλά στην Αθήνα που έχουμε τα πάρα πολλά ταξί και εκεί κόπτεται η κυβέρνηση, υπάρχει το φαινόμενο των υπενοικιάσεων αδειών. Παράνομα βεβαίως, το γνωρίζετε. Όπου μιλάμε για μαύρο χρήμα. Και προφανώς αυτό προσπαθεί να ελέγξει η κυβέρνηση. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό? Μα πώς θα το ελέγξει η κυβέρνηση όταν δώσει πληθώρα αδειών ταξί? Εμείς αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να ζήσουμε τις οικογένειές μας. Δηλαδή, αν δείτε το 90%. Προσπαθεί, κύριε Πλουμίδη, ξέρετε ότι προσπαθεί να το ελέγξει με το δεδομένο ότι από τη στιγμή που άλλο θα έχει νόμιμα την άδεια, δεν θα χρειάζεται να την υπενοικιάζει παράνομα και να έχουμε τη διακίνηση μαύρου χρήματος. Μα και τώρα δεν έχει νόμιμα την άδεια. Νόμιμα. Εμείς αυτές τις άδειες τις έχουμε αγοράσει. Πολλοί συναδέλφοι έχουν χρεωθεί στις τράπεζες, έχουν πάρει δάνειο 200-250.000. Λοιπόν, έχουν βάλει ρίσκο τα σπίτια τους. Δεν μπορεί να ανοιχτεί ο κύριος Δρακούσης να τα ισοπεδώνει όλα. Κύριε Πλουμίδη, επικρατεί η άποψη, επαναλαμβάνω, όχι για τους επαγγελματίες στην Κρήτη σε ένα μεγάλο βαθμό, αλλά στην Αθήνα, ότι υπάρχουν ένα ελάχιστο ποσοστό συναδέλφων, σε ιδιοκτητών δηλαδή, οι οποίοι έχουν πολλές άδειες, τις ελέγχουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο και παίζουν το παιχνίδι τους. Δηλαδή, μιλάμε για μια, ας πούμε, μαφία στον χώρο των ταξί. Κοιτάξτε, ο νόμος ήταν σαφής μέχρι τώρα τουλάχιστον. Το φυσικό πρόσωπο, δηλαδή ένα άτομο, μπορούσε να έχει μέχρι δύο άδειες. Πώς λοιπόν αυτοί οι κύριοι έχουν παραπάνω άδειες, δεν μπορώ να το καταλάβω. Προφανώς με συγγενικά τους πρόσωπα. Κατά κάποιο. Υπάρχουν πολλά παραθυράκια, το ξέρετε κι εσείς, κύριε Πλουμίδη. Εντάξει, αν υπάρχουν συγγενικά τους πρόσωπα, τώρα ειδικά που έχουμε βάλει στα μιαχές μηχανές, όλοι φορολογούμαστε με στα μιαχές μηχανές. Δεν μπορεί να ξεφύγει κάποιος. Λέτε λοιπόν ότι ο υφιστάμενος νόμος, όπως έχει διαμορφωθεί, επαρκεί για να ελέγξει ακριβώς τη διακίνηση μαύρου χρήματος. Για ποιο λόγο βάλαμε στα μιαχές μηχανές? Ωραία, αυτά θα συζητηθούν τώρα αύριο με τον κύριο Ραγκούση. Καταρχάς, για να ενημερώσω και τους συναδέλφους μας και τους ακροατές μας ακούνε, πριν πέσω τους συναδέλφους, πριν λίγο μίλησα επάνω με τους εκπροσώπους μας της Ομοσπονδίας, αναβλήθηκε για αύριο η συνάντηση με τον κύριο Ραγκούση και πάει για την Πέμπτη. Α, την Πέμπτη λοιπόν. Δεν θα γίνει αύριο. Όχι, δεν θα γίνει αύριο. Οπότε έχουμε στάνταρ την 24ωρη απεργία στην οποία μετέχετε κι εσείς, δηλαδή και τα ταξί της Κρήτης, έτσι. Ναι, 24ωρη είναι πανελλαδική, ισχύει κανονικά και συμμετέχουμε και εμείς κανονικά. Υπάρχει περίπτωση τώρα με γνώμονα το ότι αναβλήθηκε η συνάντηση να έχουμε αναβολή, μάλλον αντί για 24ωρη να έχουμε 48ωρη απεργία? Όχι, αυτή κάτι τέτοιο. Είναι προκηρυγμένη 24ωρη απεργία. 24ωρη. Την Πέμπτη μας καλεί η Ομοσπονδία πάνω, έχουμε κλαδικό συμβούλιο και εκεί θα πάρουμε τις οποιασδήποτε αποφάσεις. Μάλιστα. Κύριε Πλουμίδη, ποιο είναι το ποσοστό των ιδιοκτητών στο περίπου, αν γνωρίζετε? Των ιδιοκτητών ταξί στην Κρήτη, οι οποίοι είναι και άνθρωποι οι οποίοι κάθονται στο τιμόνι, δηλαδή δουλεύουν οι ίδιοι το ταξί τους, το μεροκάμα το βγάζουν στο τιμόνι. Θα σας έλεγα πάνω από 85-90%. Μάλιστα. Αυτό το ρωτώ για να καταλάβει ο κόσμος ότι ελάχιστοι είναι εκείνοι οι οποίοι χρησιμοποιούν ή έχουν άλλη ασχολία ως κύρια, απλώς τυχαίνει να έχουν και μία άδεια ταξί και την οικιάζουν σε οδηγούς. Λοιπόν, κύριε Πλουμί, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να πείτε προς τον κόσμο. Νομίζω ότι υπήρξατε διαφωτιστικότατος για να καταλάβει και ο κόσμος τι ακριβώς συμβαίνει με τις άδειες. Όχι, δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Απλώς οι συναδέλφοι μας θα τους ενημερώνουμε να είναι σίγουροι ότι θα πράξουμε αυτό που πρέπει να πράξουμε. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας και ασφαλώς θα είμαστε σε επικοινωνία για να ενημερώσουμε και τον κόσμο τι γίνεται. Είπαμε, το βασικό μεταφορικό μέσο στην Ελλάδα, καλός ή κακός, είναι το ταξί. Και ζητάω για άλλη μια φορά συγγνώμη από τους επιβάτες που θα ταλαιπωρήσουμε, αλλά δεν φταίμε εμείς. Φταίει η αλαζονία της κυβέρνησης. Μάλιστα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θα πάμε να